Και αν ο πατέρας μου, τελειώνω με το πιο ωραίο ακόμα, αν ο πατέρας μου είπε για την Άννα Συναλληνού, η Άννα Συναλληνού ήταν η πιο γοητευτική ψεύτρα στο θέατρο, εγώ θα πω για τον Γεωργούλη, λίγο τον είδα, ότι θα είναι ο πιο γοητευτικός ψεύτρα. Και πάμε τώρα στο πιο γοητευτικό σκηνοθέτη εδώ με μας μιλήσει. Μας κόστησε λίγο παραπάνω το επίδομα της εγγενής εργασίας, γιατί πέρασε διάφορα μέχρι να φτάσει, αλλά είναι εδώ. Σας ευχαριστώ κι εγώ που είστε όλοι μαζεμένοι εδώ στην παρέα μας. Χαίρομαι πολύ γιατί υπάρχει μια τόσο θετική ενέργεια και ένα κέφι και ένα χαμόγελο. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και σπανίζει πια στην εποχή μας. Δηλαδή το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Να μιλήσω κι εγώ μέσα από το πνεύμα του έργου. Μου φαίνεται σαν ψέμα ότι φτάσαμε εδώ και ότι πια τελειώνει ένα ταξίδι πολύ μεγάλο που έχει αρχίσει εδώ και ένα χρόνο. Πρέπει να πω ότι το ταξίδι τελειώνει χάρη στην επιμονή και την υπομονή την τεράστια των δύο παραγωγών μας. Εγώ κάποια στιγμή κλονίστηκα δηλαδή, αλλά ευτυχώς πήραν όρθιοι εκείνοι και φέρανε αυτό το σημερινό ας πούμε αποτέλεσμα. Συγγνώμη, ο κύριος Φερέκης έχει να κάνει ένα λόγο και τον βοηθάω εγώ να το κάνει. Ουσιαστικά τον βάζω να λέει ψέματα, αλλά μάλλον είναι τα πιο αληθινά ψέματα που έχουν ακουστεί μέσα στην ιστορία του έργου. Και από την άλλη, να που είπαμε για τα ψέματα που υπάρχουν και για τον ψεύτη για τον οποίο μιλάμε στο έργο είναι μάλλον ο πιο αληθινός ψεύτης, ακριβή την περίεργα. Αλλά ουσιαστικά αυτή η προσέγγιση του ψαθά μέσα από τα μάτια και όλα του βίντεο που έχει κάνει για τη διασκευή και τη σκηνοθεσία είναι ότι το ψέμα ως αντίποδες της αλήθειας δεν μπορεί να μην είναι πάρα πολύ χρήσιμο ή εξίσου αληθινό σαν την αλήθεια. Θα μου άρεσε περισσότερο να απαντώ σε ερωτήσεις παρά να αυτοσχεδιάζω και να λέω ιστορίες και να σας κουράζω. Να περάσουμε στα ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ τον κύριο Κέν που κάθεται απέναντι που ήρθε και έκανε την πρόταση και είχε όλη αυτή την ψάδα πάμε τώρα γιατί αν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε δεν θα το κάναμε το εγχείρημα γιατί θα χρειάζεται περισσότερο χρόνο, θα πρέπει να το σκεφτούμε, θα περνούσε πολύ χρόνο και θα μας προλάβαινε η Κυριακή των Βαΐων που θα μας σταματούσε και τις παραστάσεις που όπως είδεστε τα θέατρα σταματάνε στην Κυριακή των Βαΐων. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατσαρίδη που διευθύνει όλη την παραγωγή και μας έχει στα όλα. Τον Πέτρο τον Ζούλια που με έχει χαϊδέψει αρκετά και με έχει σπρώξει αρκετά έτσι από την πλάτη για να προχωρήσω. Γιατί το κάνω τώρα. Όλους τους ηθοποιούς και τον κύριο Πατσαλάκη που έχει φύγει, την Αταλία Ντραγούμη έχει φύγει γιατί είχε μία δουλειά, δεν τσέτησε μαζί μας και έφυγε. και την Ναταλία και τον Αργύρη και την Αποστολία που κάθεται εδώ δίπλα και όλη την ώρα που μιλάει και να φύγει.